Ραγδαίες εξέλιξεις έχουμε κυρίες και κύριοι στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγη ώρα ο Παύλος Πολάκης αποπέμφθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μετά από απόφαση του Στέφανου Κασελάκη. Αφορμή στάθηκε λεκτική επίθεση του Παύλου Πολάκη σε συνεργάτηδα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε ότι η συνεργάτης του Υπουργού έκανε μορφασμούς την ώρα που μιλούσε. Αμέσως μετά το επεισόδιο, προκάλεσε την κατάρρευση μπροστά στις κάμερες της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνάς Λινού, η οποία κλαίγοντας ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά Πολάκη. Πριν πάρει την απόφαση, ο Στέφανος Κασελάκης ζήτησε να δει το βίντεο με το περιστατικό και αμέσως μετά επικοινώνησε με τον Σοκράτη Φάμελο, από τον οποίο ζήτησε να ανακοινώσει τη διαγραφή. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πέτρο Κασπίκη, τον Παναγιώτη Τζανετάτο και την Ιβόνη Κλάπα στη Βουλή, τον Μαρίνο Αλιφέρη και τον Δήμο Μπουλούκο στο Παρίσι. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Μη στρίβετε τη μούρη σας, κυρία μου. Εσάς το λέω. Ναι, σας το λέω. Έχετε ένα μόνιμο, όχι χαμόγελο, έχετε ένα στρίψιμο του στόματος εν είδη απαξίας. Ο Παύλος Πολάκης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εξαπολύει απρόκλητη προσωπική επίθεση σε συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη, θεωρώντας ότι κάνει μορφασμού την ώρα που εκείνος μιλάει. Μην το κάνετε αυτό, το έχετε ξανακάνει. Και είναι εκνευριστικό. Όχι, όχι. Έχετε μια κυρία συνεργάτη του Υπουργού, η οποία έχει ένα μόνιμο, έτσι, στριφογύρισμα του προσώπου απαξίας. Είναι εκνευριστικό να το βλέπω. Οι βουλευτές που παρίστανται στην Επιτροπή αντιδρούν. Τον λόγο παίρνει η Αθηνά Λινού. Ξεσπά σε κλάματα. Ζητά συγγνώμη εκ μέρους του βουλευτή του κόμματός της, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά Πολάκη βίαιη. Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη από τη συνάδελφο που υπέστη αυτή τη μορφή βίας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά. Δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σε καμία γυναίκα και κανέναν άνθρωπο. Ο Πολάκης έχει ήδη εγκαταλείψει την αίθουσα, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη, ο βουλευτής Χανίων τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι μια σοκαριστική συμπεριφορά, η οποία δεν αντιστοιχεί και στις δικές μας αρχές και συνολικά στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Οφείλω να πω, κύριε Πρόεδρε, επειδή σας άκουγα ερχόμενος, ότι κάποιες από τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς να το ξαναδείτε λίγο αυτό. Δεν είναι το κυρίαρχο και το μείζον όμως. Το μείζον είναι το ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και ότι το περιστατικό ήταν απαράδεκτο. Είχε έναν διαρκή μια υποτιμητική όψη και κούναγε υποτιμητικά το κεφάλι της. Έστριβε τη μούρη της και έκανε αυτό. Το οποίο ήταν και μπροστά. Ήταν πολύ υποτιμητικό και πολύ εκνευριστικό. Και έτσι λέω, κυρία μου, φερθείτε όπως πρέπει. Ακούστε και κανονικά τι της είπα. Μη στρίβετε με αυτόν τον τρόπο τη μούρη σας. Αλήθειες λέω. Λοιπόν, αυτό ακριβώς έγινε και αυτό είδα μετά ότι λέει, ζήτησε η κυρία Λινού, λέει συγγνώμη για μένα. Να μην ζητάει καμία συγγνώμη. Η κυρία Λινού να ζητάει συγγνώμη για τον εαυτό της, για ό,τι κάνει. Λοιπόν, εγώ παίρνω την ευθύνη όλων όσων έχω κάνει. Και ενώ ο Παύλος Πολάκης παρουσιάζεται αμετανόητος λίγο μετά την επίθεση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ζητάει από τον Πρόεδρο της Βουλής να λάβει πειθαρχικά μέτρα. Επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής κύριο Τασούλα και ζήτησα τη λήψη πειθαρχικών μέτρων από τη Βουλή εναντίον του κυρίου Πολάκη. Το να τα βάζει μαζί μου είναι σε ένα βαθμό κατανοητό, αλλά το να αναγκάζει με μπούλινγκ μια ανυπεράσπιστη εργαζόμενη γυναίκα να κλαίει στην εργασία της είναι απαράδεκτο. Το να είναι κανείς Πρόεδρος Βουλής τέτοιες ώρες ντρέπομαι που αναγκάζομαι να ασχολούμαι με τέτοιους συναδέλφους. Είχαμε ακόμη ένα απεχθές, αειδιαστικό και απαράδεκτο κρούσμα απαράδεκτη συμπεριφορά συναδέλφου έναντι εργαζομένης σε αυτόν τον ζήτουλα, τον χυδαίο ζήτουλα προσοχής μέσω ύβρεων και προπυλακισμών να προσβάλλει τις ιδιότητες όλων μας. Είπαμε ότι έχουμε βελτιώσει τον κοινοβουλευτισμό και δεν θα επιτρέψω σε οποιονδήποτε κύριο Πολάκη να βυθίζει την εικόνα μας συνεχώς προς τον βούρκο του. Εάν έχει επιλέξει αυτόν τον βούρκο, ας τον χαρεί μόνος του. Με δεδομένο ότι είναι η πολλωστή φορά που ο Παύλος Πολάκης προκαλεί με τη συμπεριφορά του, βουλευτές ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι αυτή η αήθης επίθεση σε μια γυναίκα εργαζόμενη στη Βουλή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Σύνδεση με τη Βουλή. Εκεί βρίσκονται και η Ιβόνη Κλάπα και ο Παναγιώτης Τζανετάτος. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ιβόνη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή πράγματι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον κύριο Πολάκη. Είχαν μαζευτεί πολλά περιστατικά, κατά τα οποία είχε φέρει σε δύσκολη θέση και την κοινοβουλευτική του ομάδα και τον πρόεδρο του κόμματός του. Θυμίζουμε το τελευταίο ήταν με την κυρία Σιρεγγέλα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ο κύριος Κασελάκης είχε καταλήξει να ζητά συγγνώμη εκ μέρους του. Αυτή τη φορά οι διαδικασίες ήταν συνοπτικές. Ακριβώς. Όταν συνέβη το περιστατικό στην Επιτροπή Ράνια, ο κύριος Κασελάκης βρισκόταν σε σύσκεψη. Ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους συνεργάτες του και ζήτησε να δει το βίντεο από την Επιτροπή. Πριν μάλιστα το δει, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κυρία Λινού. Αφού είδε το υλικό, ο κύριος Κασελάκης με πολύ συνοπτικές διαδικασίες επικοινώνησε με τον Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να στείλει επιστολή για να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Άρα Πολάκης. Η Βόνη μίλησε με την κυρία Λινού. Δεν επιχείρησε να μιλήσει με τον κύριο Πολάκη, να δει ή να, αν είχε μια άλλη δική του εκδοχή. Όχι, όχι. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν είχαν καμία επικοινωνία. Να σου πω ότι μέχρι τότε, πριν και πριν γίνουν όλα αυτά η αξιωματική αντιπολίτευση, με ένα κείμενο 26 λέξεων έβγαλε ουσιαστικά εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης στη συνέχεια εμφανίστηκε, Ράγια, να σου πω, αμετανόητος. Πήγε, σύμφωνα με πληροφορίες, να βρει τον κύριο Τασούλα στο γραφείο του. Και βγαίνοντας, ο κύριος Πολάκης είπε σε δημοσιογράφους ποινή έπρεπε να βάλει στους συνεργάτες υπουργών που κοροϊδεύουν τον ομιλητή. Θα το ξαναέκανα, είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ο κ. Πολάκης κατευθύνθηκε προς την αίθουσα της Γερουσίας όπου θα συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε μέσα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση και κατευθύνθηκε προς τον κύριο Φάμελο. Για σύμφωνα πληροφορίες. Συγγνώμη, είχε ήδη διαγραφεί, είχε ήδη κάνει την ανακοίνωση. Ακριβώς. Άρα μπήκε βεβαίως, στην κοινοβουλευτική ομάδα, βεβαίως, στη συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ είχε ήδη ανακοινωθεί η διαγραφή του. Ακριβώς. Ο κύριος Φάμελος του είπε τότε, Ράνια, δεν είσαι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν μπορείς να συμμετέχεις στη διαδικασία. Ο κύριος Πολάκης του απάντησε, ήμουν, είμαι και θα παραμείνω ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάτε το δάχτυλο και όχι το φεγγάρι. Και έμεινε. Να σου πω μάλιστα ότι πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης ανέβαλε. Συγγνώμη, ένα νέο... Βόνη, έμεινε. Όχι, στη συνέχεια αποχώρησε. Αποχώρησε. Όχι, στη συνέχεια αποχώρησε από τη διαδικασία. Έφυγε από την αίθουσα. Να σου πω ότι μετά από αυτό το συμβάν έκανε μια νέα ανάρτηση στα social media πριν από λίγο αυτό. Ανέβασε το βίντεο από την Επιτροπή και έγραψε. Για αυτήν την τοποθέτηση με διέγραψαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και μου έβαλε ποινή μισό μισθό Τασούλας. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας, στήσιμο κανονικό, δεν σταματώ, πάρτε το χαμπάρι, μόνο ο λαός διαγράφει. Καταλαβαίνουμε από αυτό, Ράνια, για τις προθέσεις του κυρίου Πολάκη για τη συνέχεια. Μένει να δούμε τι μελιγενέστε και πώς θα τοποθετηθεί ο Στέφανος Κασελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιο είναι? Είναι εξαιρετικά βαρύ, Ράνια. Ήδη μετά το περιστατικό με την κυρία Λινού στην Επιτροπή, πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στους διαδρόμους της Βουλής φαίνονταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι. Έλεγαν αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι φαίνεται πως αυτό είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μύριζε μπαρούτι από νωρίς η κατάσταση. Μάλιστα, πάμε και στον Παναγιώτη Τζανετάτο. Παναγιώτη, αλήθεια είναι ότι σήμερα είχαμε δύο πολύ ασυνήθιστες εικόνες. Η μία είναι να βλέπουμε έναν βουλευτή, την κυρία Λινού, μια βουλευτή, να καταραίει συναισθηματικά μπροστά στις κάμερες. Δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε αυτό, ενώ τις κάμερες που καταγράφουν τη διαδικασία και μέσα στις επιτροπές. Και η δεύτερη θα πω ότι ήταν η αντίδραση του κυρίου Τασούλα. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ξανά τον κύριο Τασούλα, επί προσωπικού πια πάνω σε ένα πρόσωπο, να χρησιμοποιεί τόσο αιχμηρό λόγο. Χαρακτήρισε τον κύριο Πολάκη χυδαίο ζήτουλα προσοχής. Και μίλησε για βούρκο. Του έχει απευθύνει μομφή ο πρόεδρος της Βουλής. Ακριβώς, Δράνια. Εύστοχοι και στις δύο παρατηρήσεις. Όντως δεν συνηθίζεται οι βουλευτές να βάζουν τα κλάματα στη Βουλή και μάλιστα σε ένα σημείο που, αν θες, βγάζει και ένα ανθρώπινο χαρακτήρα. Γιατί, αν κάποιος παρακολουθήσει το βίντεο, καταλαβαίνει ότι ήταν ανθρώπινη η αντίδραση της κυρίας Λινού. Η κυρία Λινού, λοιπόν, ακούγοντας τα λόγια του Παναγιώτη μου, Παύλου Πολάκη, και αν δούμε και παρατηρήσουμε λίγο την εικόνα, γιατί η κάμερα έπιανε την κυρία Λινού και την ώρα που μιλούσε ο κύριος Πολάκης, ήδη δυσφορούσε. Δηλαδή γύριζε, έστρεφε το κεφάλι της από την άλλη πλευρά. Είναι και ένας πολύ ήπιος άνθρωπος η κυρία Λινού, οπότε ακόμα και αυτό μπορούσε κανείς να το δει. Δυσφορούσε ήδη πολύ. Λοιπόν, στη συνέχεια πήρε το λόγο,
είπε αυτά που ήθελε να πει, ζήτησε προσωπικά συγγνώμη και πρέπει να σου πω ότι και η συνεργάτηδα του Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, όταν άκουσε τα λόγια της κυρίας Λινού, και αυτή βούρκωσε. Γιατί και αυτή δέχτηκε την επίθεση και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι συνεργάτες δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο. Δεν θα μπορούσε δηλαδή η ίδια να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να απαντήσει στις αιχμές και τις κατηγόριες του κυρίου Πολάκη. Και επομένως δημιουργήθηκε μια πολύ αρνητική εικόνα στην αίθουσα της Επιτροπής. Μια εικόνα που τον τελευταίο καιρό οφείλουμε να ομολογήσουμε είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά. Βλέπουμε δηλαδή εικόνες που ξεφεύγουν. Ο πρόεδρος της Βουλής, ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, τοποθετήθηκε με ένα προσωπικό τόνο που ο ίδιος δεν συνηθίζει. Δηλαδή, ακριβώς η έκφραση αυτή ζήτουλας προσοχής για τον κύριο Πολάκη είναι μια έκφραση προσωπικά τον κύριο Τασούλα. Εγώ δεν έχω ακούσει να την λέει για άλλον άνθρωπο. Και επίσης να σου πω. Ακριβώς, να σου πω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής αναγνώρισε ότι από ένα σημείο και μετά οι ποινές που δίνονται στη Βουλή είναι μικρές. Του έδωσε, του επέριψε του κυρίου Πολάκη ποινή για ανάρμοστη συμπεριφορά, μομφή, του κόβει ουσιαστικά το μισό της μηνιαίας αποζημίωσής του, είναι περίπου στις 2.500 ευρώ, και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Γιατί πρέπει να σου πω ότι αυτό που προβληματίζει και τη Βουλή είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως όλη αυτή η ιστορία να μην σταματήσει εδώ, η προκλητική συμπεριφορά να συνεχιστεί. Και εκεί τι θα γίνει. Και στην τοποθέτηση του κύριου Στασούλας, λοιπόν, άφησε. Ο κύριος Στασούλας, λοιπόν, άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να αυστηροποιηθούν έτι περαιτέρω οι ποινές. Γιατί η στέρηση του μισού της αποζημίωσης είναι αυτό που θα μπορούσε μέχρι εκεί που θα μπορούσε πάντως, να φτάσει. Και από την άλλη πλευρά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του κυρίου Πολάκη είχαν ξεκινήσει και νωρίτερα. Είχε διακόψει με το «έτσι θέλω» την απευθείας μετάδοση συναδέλφου μας από την ΕΡΤ. Ναι, είναι και αυτό εντυπωσιακό. Νωρίτερα, γύρω στις 12:00 η ώρα περίπου το μεσημέρι, η δημόσια τηλεόραση είχε ζωντανό με το οποίο ουσιαστικά ανέλυε τις εξελίξεις στην Ολομέλεια με τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρίτιας. Και εκείνη τη στιγμή μπήκε ο κύριος Πολάκης στο πλάνο. Όπως καλή ώρα εμείς εδώ συζητάμε και ενημερώνουμε τον κόσμο να έρθει και να αρχίσει να μιλάει, και κατήγγειλε τον κύριο Στουρνάρα και τις πρακτικές της Τράπεζας της Ελλάδος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή από νωρίς σήμερα στη Βουλή. Βέβαια, το ότι ακολούθησε ήταν εντυπωσιακό και σίγουρα κανείς δεν το περίμενε. Όπως ενδεχομένως και την κίνηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος με μια κίνηση αστραπιαία διέγραψε τον κύριο Πολάκη, που με τις παρεμβάσεις τουλάχιστον τα τελευταία 10-12 χρόνια έχει δώσει πολλές αφορμές για διαγραφή. Μέχρι σήμερα κανείς δεν το είχε κάνει. Σήμερα έγινε πράξη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.